με νέα παιδιά, που, με νέους οι οποίοι στοχεύουν στην προστασία και ταυτόχρονα στον καθαρισμό των ακτών. Πόσο πολύ έχουμε βρεθεί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους από πέρυσι, με συνεχείς ζωντανές συνδέσεις, και αναφέρομαι στην εθελοντική ομάδα Protect Ιερά Πετρασής. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Άνθρωποι, εθελοντές, μικρά παιδιά, νέοι που αγαπούν το περιβάλλον, ξεχύνονται μέσα στο καλοκαίρι αλλά και πριν το καλοκαίρι πολύ νωρίς, προκειμένου να καθαρίσουν ακτές. Νομίζω ότι τα παιδιά δεν σταμάτησαν καθόλου μέσα στη χρονιά. Καθόλου όμως. Παρά την πανδημία, παρά τα προβλήματα, παρά τους περιορισμούς εκεί, παρά το κρύο, τις καιρικές συνθήκες. Και μέσα από αυτές τις φωτογραφίες βέβαια και το αποτέλεσμα, καθώς οργανώνεται ένας καθαρισμός. Ξέρεις ποιο είναι το πικρό κομμάτι, Εύη, σε αυτή την ιστορία? Όταν βλέπεις δεκάδες γεμάτες σακούλες σκουπιδιών με σκουπίδια και απορρίμματα από θάλασσα. Και θα συμπληρώσω αυτό, Νίκο, που λες. Ακόμα νομίζω πιο έτσι δυσάρεστο είναι όταν βλέπεις περιοχή που έχεις καθαρίσει να ξαναφτάνει στο σημείο που την είχες ξαναβρει. Δηλαδή να μην έχουν φροντίσει να τη διατηρήσουν καθαρή. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Μάνο τον Πιτοπουλάκη. Είναι ιδρυτής και μέλος της εθελοντικής ομάδας. Να τον καλησπερίσουμε. Μάνο, πώς είσαι? Μια χαρά, εσείς? Είμαστε καλά και μας δίνετε και δύναμη, αλήθεια είναι. Και μας γεμίζετε έτσι με υπερηφάνεια, γιατί η νέα γενιά δείχνει το δρόμο. Έναν δρόμο που πρέπει να τον ακολουθήσουν και οι γυραιότεροι και οι μεγαλύτεροι. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να κοιτήσουμε αυτό το κόσμο για να καταλάβει τι σημαίνει. Και έχουμε και τη βοήθεια και το μεγαλύτερο, βέβαια. Για πες μας λίγο. Εμείς είπαμε ότι δεν σταματάτε το καλοκαίρι γενικά να βρίσκεστε κοντά στο περιβάλλον, στη φύση και στις ακτές μας. Κάτι το οποίο ξεκινήσει βέβαια και στους προηγούμενους μήνες. Έτσι ακριβώς. Έχουμε ξεκινήσει 2 χρόνια τώρα, τρίτη σεζόν καλοκαιρινή. Από το 2020 μέχρι και σήμερα έχουμε οργανώσει δράσεις στις παραλίες της Ιεράπετρα, στην ομαχία στην οποία βρίσκουμε τώρα, στην Λιγιά, στον Άκη Ανδρέα και στην Ακουβάφα, στην οποία είναι μια παραλία της Ιεράπετρας. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Αναφορικά τώρα με το αποτέλεσμα, έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, το αποτέλεσμα των δράσεων, δηλαδή τον όγκο των σκουπιδιών που μαζεύεται από παραλίες. Σας προβληματίζει? Στην αρχή είχαμε ξεκινήσει πολύ έντονα, δηλαδή είχαμε ξεκινήσει από λίμνη και είχαμε καθαρίσει εσωτερικά, οπότε βρήκαμε καρότσια, παγκάλια και οτιδήποτε σε ογκώδη αντικείμενα. Οπότε για αρχή μας ήταν όλα λίγο έρωτα. Τώρα στις υπόλοιπες δράσεις που έχουμε οργανώσει, βρίσκουμε τα κλασικά μπουκάλια από νερό, αναψυκτικά και οτιδήποτε. Μόνο που στην τελευταία μας δράση ξαναβρήκαμε πάλι βελόνες. Πάλι βελόνες. Το είχαμε ξαναπεί αυτό, το είχαμε ξαναβγάλει και στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι, στο ίδιο έργο θεατές, το βασικό για μένα, πέρα από το αποτέλεσμα της προσπάθειας και τον καθαρισμό, είναι ότι κινητοποιείτε τη νέα γενιά αυτή τη στιγμή. Πόσα μέλη έχετε στην ομάδα σας? Εμείς πέρυσι σταματήσαμε τις δράσεις μας με γύρω στους 45 μέλη. Τώρα, στην αρχή, οι πρώτες μας δράσεις γίνανε μέσα στις εξετάσεις και είχαμε γύρω στα 15 με 25 άτομα. Οπότε περιμένουμε τώρα στις επόμενες δράσεις περισσότερα άτομα και ελπίζω να το δουν και να μας βοηθήσουν όλοι, γιατί χρειαζόμαστε βοήθεια σε όλο αυτό, ειδικά φέτος. Και ποιες δράσεις έτσι, Μάνο, προγραμματίζετε για το υπόλοιπο του καλοκαιριού? Έχουμε 1,5 χρόνο μέχρι να ξαναξεκινήσουν τα σχολεία, γιατί τα παιδιά που συμμετέχουν στην ομάδα, κάποιοι από αυτούς είναι και ανήλικοι, οπότε νομίζω ότι είναι αυτό που λέει και ο Νίκος, ότι η νέα γενιά δείχνει το δρόμο. Τι άλλο ετοιμάζετε? Όντως η νέα γενιά δείχνει τον δρόμο. Όντως έχουμε άτομα από πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή τις τελευταίες μας δράσεις είχαμε και 12-13, είχαμε παιδιά με τους γονείς τους, που είναι νήπια. Έχουμε μεγάλη ηλικία, δηλαδή 55-65 ξένους. Έχουν έρθει και ξένοι στην ομάδα μας και έχουν βοηθήσει. Έχουμε προγραμματίσει δράσεις στην παραλία της Γαλλιάς. Δεν έχουμε βρει ακριβώς ημερομηνία ακόμα, διότι τα περισσότερα παιδιά είναι αυτή τη στιγμή σε διακοπές. Τώρα ξεκίνησε ένα χαλαρό, οπότε θέλουμε λίγο να το βρούμε με όλους, να έχουμε μια μεγάλη συμμετοχή και να γίνει όσο πιο οργανωμένο και θετικά γίνεται. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, πώς μπορεί όποιος θέλει εκεί στην Ιεράπετρα και στην ευρύτερη περιοχή να γίνει μέλος ομάδας σας, μέσω των social σίγουρα?
Στα social media λεγόμαστε Protected Rabbit Nazis, είτε στο Facebook είτε στο Instagram. Εκεί πέρα μπορούν να μας στείλουν ένα μήνυμα ότι θέλουν να μας βοηθήσουν και εμείς θα τους ενημερώσουμε για τυχόν δράσεις, είτε απλά όταν ακολουθήσουν για τις δράσεις που θα γίνονται θα ανεβάζουμε και μία αφίσα την οποία θα λέει την ημερομηνία και την τοποθεσία την οποία θα γίνει. Και το σκοπό εννοείται. Μπράβο Μάνο, λοιπόν συγχαρητήρια, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και πάλι. Καλή συνέχεια παιδιά. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.